Μην το φοβάστε το σύνολο. Ποια είναι καλεσμένη στον Πέτρο Κωστόπουλο σήμερα? Είδα κόκκινο μαλλί. Όρθιο κοντό. Ποια άλλη μπορεί? Ελεονόρα Μελέτη, και όπως είναι γνωστό, όπως τη λέει και ο Νίκος Γεωργιάδης πολύ πετυχημένα, είναι μια βιομηχανία ειδήσεων. Κάθε φορά που εμφανίζεται και δίνει μια συνέντευξη, πραγματικά τα μηχανάκια της AGB χτυπάνε κόκκινο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πει, που εμείς τσιμπήσαμε πρώτοι, και είναι και ο Νίκος Βουλιώτης, που συγκινείται για κάποιο λόγο, που δεν μπορώ να σας αποκαλύψω. Mm-hmm. Θα το δούμε σε αυτό το υλικό. Τα καλύτερα κλέψαμε. Τα κλέψαμε εμείς, γιατί ξέρουμε τα κολλάμε. Τα κολλάμε. Έτσι κλέψαμε εμείς. Πάμε να το δούμε. Έχεις κάνει πλαστική? Τι εννοείς? Πλαστική, έχεις κάνει πλαστική. Είσαι αλλιώτικη, διότι εδώ έβγαλες. Πήγες και έβγαλες. Βασικά δεν είχα ποτέ τίποτα το ιδιαίτερο. Παραμύθι ήταν όλο αυτό? Όχι, αλλά έχω έρθει λίγο ελεύθερη. Α, ελεύθερη, για να δω. Εντελώς ελεύθερη. Τελείως. Το έχεις ακούσει και εσύ? Για τις Παρθένες ή για τις Παρθένους? Για τις Παρθένους γυναίκες. Τι να έχω ακούσει? Ότι είναι πολύ σεξοστρεφής. Κοίταξε, μία αγάπη στο άθλημα υπάρχει. Υπάρχει μία αγάπη στο άθλημα. Δεν μου λες, θα πας μεσημέρι, είναι αλήθεια αυτά που διαβάζω? Τι να σου πω, δεν ξέρω, ρε Πέτρο. Δηλαδή, ξέρω όμως ότι θες πολύ. Κοίταξε, όχι, θα σου πω τι γίνεται. Ξέρω και το λόγο. Είναι ένα πράγμα το οποίο έχει συζητηθεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Δεν έχει αποφασιστεί ποτέ. Εγώ ξέρω ότι φέτος άρχισα τη σεζόν ως πρωινή και ο Μέγας Σταυλάρχης δεν μίλησε? Μίλησε. Και τι είπε? Απεφάνθη. Απεφάνθη. Πρωί. Από την άλλη, οκ. Okay. Αυτή τη στιγμή είμαι πρωί, θα τελειώσω τη σεζόν πρωί. Έχουν πει, κάποιοι έχουν παραδεχθεί, ότι έχεις ευνουχήσει και άντρες. Αυτό το έχουν επειδή πει. Να πάω λίγο, να πάω λίγο πιο κανένα. Εκεί να βάλω και αυτά εδώ. Εγώ το περιποιούμε πολύ το συγκεκριμένο σημείο. Τι εννοείς έχεις ευνουχήσει? Έχω μεγαλώσει εγώ μέσα σε αυτό. Σε είδα λιγάκι θόλωσες, το ματάκι. Ναι. Έχω πολύ πολύ ιδιαίτερη σχέση. Καλά, εκτός από την ιδιαίτερη σχέση με τον παππού που μεγάλωσα μαζί του, έχω πολύ πολύ ιδιαίτερη σχέση με αυτό το ρημάδι εδώ. Έχω μεγαλώσει από μικρό παιδί μέσα στη σκηνή του Καραγκιόζη. Εμένα μου έχει τύχει να βρίσω, ξέρω, κάποιον και να ανοίξει η πόρτα και να βγει ο Ζαμπίδης από μέσα. Τι λες? Και από φιλαράκι, όπα. Εκεί συγνωριστήκαμε. Εντάξει, αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε, παιδιά, είναι ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος ρωτάει αυτά που κανείς δεν τολμάει να ρωτήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, κάθε φορά με εκπλήσει. Ό,τι μπορεί να έχουμε μέσα στο μυαλό μας, ό,τι μπορεί να σκεφτόμαστε, να υποψιαζόμαστε. Και πράγματα πιο βαθιά, δηλαδή για τον Νίκο, ας πούμε, αυτό μπορεί να μην το ξέραμε. Εγώ δεν το ήξερα. Για τον Καραγκιόζη. Για τον Καραγκιόζη, ναι. Τι μπορεί να ξυπνήσει την ευαισθησία του καθένα. Και να σε συγκινήσει τώρα. Επίσης, όταν ξεκινάει, δεν σε λέω να μελέτη, α παίρνουμε από πριν θέση. Να είμαστε έτσι. Είδες τι λέει ο Πέτρος για τις Παρθένους, εσύ, Τι λέει? Είχε σε ιδιαίτερο. Ότι είστε πολύ σεξι. Σεξουλιάρικο ζώδιο. Κοίταξε να δεις. Δεν θα μιλήσω για τους Παρθένους γενικά. Θα μιλήσω για την Ελεονόρα όμως, που θεωρώ ότι είναι στην πιο σεξι φάση της ever. Το εκπέμπει αυτό. Δηλαδή, θυμηθείτε πώς ξεκίνησε στον πρωινό καφέ και πώς είναι τώρα. Παιδιά, είναι άλλος άνθρωπος. Δεν είναι η ίδια γυναίκα. Εμένα μου αρέσει εδώ πάντως. Πιο δυναμική. Μ' αρέσει αυτό το ύφος. Πολύ δυναμική. Πολύ σεξι. Πολύ, πολύ, πολύ. Είναι διαφορετική από το πρωινό, δεν είναι? Άλλο. Τι σχέση έχει? Καμία. Δηλαδή είναι. Για σαν look λέει ότι είναι πιο άγριο, πιο το μαλλί διαφορετικό. Αυτό που κάνει τώρα εννοείς. Ναι, ναι, τώρα δεν είναι ίδια ακριβώς. Βραδινό πήγε βρε Χρήστο μου. Τι αλλαγή έχει κάνει δηλαδή, για πείτε μου εσείς που τα κόβετε αυτά. Κεφάλι προς τα κάτω. Στο μαλλί τι αλλαγή έχει κάνει? Έχει πάει όρθιο. Προς τα πάνω. Όρθιο, στο πρωινό είναι κάτω. Είναι το πρωινό look φράτζα. Κάνει και πάνω κάτι. Το καλό είναι ότι μου αρέσει που υποστηρίζει, δηλαδή σπάνια βλέπεις γυναίκα με κοντό μαλλί. Τι είπε, κάτι είπε, περιποιείται, αυτό δεν κατάλαβα εγώ. Έγινε. Δεν καταλάβαμε ούτε εμείς. Τίποτα, εγώ θα πάρω να δω να παίξω λίγο. Τι είπε ότι περιποιείται? Εγώ παίζω τέτρες, μην ασχολείστε. Πάμε σε break, φωνάζουν όλοι. Είναι σοκ. Τι έγινε, παιδιά? Μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις να του πω. Να εγώ δεν κατάλαβα, αυτό ήθελα να μάθω. Ό,τι περιποιούμαστε καλό είναι. Πάμε λίγο σε break, γιατί θέλω κάτι να πω.